Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92,8 και 105,3. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92,8. Πρωινή έκδοση συνέχεια και πάμε αμέσως στο πρώτο μας θέμα. Όπως είχαμε προαναγγείλει, μαζί μας τηλεφωνικός ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Νικόλας Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να κάνουμε αρχή με τις παροχές, τις εξαγγελίες των τελευταίων 24 ώρων από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να δούμε πρώτα το θέμα του Ταμείου, κύριε Παπαδόπουλε. Φαίνεται πως δεν έχει ικανοποιήσει η εξαγγελία λόγω και των συγκεχημένων ερμηνεών για το ποιος τελικά θα πάρει, πότε θα πάρει, πόσα θα πάρει. Υπάρχει μια ασάφεια. Μα δεν είναι μόνο σε αυτό, να μου επιτρέπετε, και έχετε απόλυτο δίκαιο ότι υπάρχει ασάφεια, γιατί δεν εξηγούν ή δεν μας έχουν τουλάχιστον εξηγήσει τι θα αποζημιωθούν, πότε θα αποζημιωθούν, πόσο θα κοστίσει αυτό το σχέδιο που έχουν υπόψη. Γιατί το να λέμε σήμερα θα βάλουμε 25 εκατομμύρια στο ταμείο, αλλά του χρόνου δεν ξέρουμε πόσα θα μπουν, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι το σύνολο. Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια συγκροτημένη πρόταση για την αποζημίωση των κουρεμένων, όταν λάβουμε υπόψη ότι μόνο τα ταμεία προνοίας θα κοστίσουν περίπου 400 εκατομμύρια. Το δεύτερο που οφείλουμε να σημειώσουμε είναι ότι ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών πριν ένα χρόνο περίπου, τουλάχιστον τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2016, όταν είχε τεθεί ξανά αυτό το θέμα, έλεγε τότε ότι δεν πρόκειται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, γιατί όπως έλεγε τότε, ούτε σε 200 χρόνια δεν μπορούμε να αποζημιώσουμε τους καταθέτες, και μας έλεγε τότε ότι θα χρειαστούν 9 δισεκατομμύρια να αποζημιωθούν. Κάτι που φυσικά εμείς αμφισβητούμε. Τι άλλαξε σήμερα? Επίσης, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι πριν από 2 εβδομάδες η ίδια κυβέρνηση είχε φέρει νόμο σχέδιο στη Βουλή κατάργησης αυτού του ταμείου. Και 2 εβδομάδες μετά, αντί για κατάργηση, μας έφεραν συμπληρωματικό προϋπολογισμό για να βάλουν 25 εκατομμύρια παραμονές των εκλογών για να μας πούν ότι θα αποζημιώσουν τους κουρεμένους. Αλλά δεν μας λένε πώς. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται ακριβώς για ένα εκλογικό πυροτέχνημα, για μια κοροϊδία που συνεχίζεται σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των κουρεμένων. Μάλιστα. Είχαμε βεβαίως και το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης που είχε συσταθεί με απόφαση της Βουλής το Μάρτιο του 2013. Ωστόσο, παρέμεινε για χρόνια ανενεργό, έτσι. Και το οποίο δεν λειτουργήσε ποτέ, έχετε απόλυτο δίκαιο. Ούτε λεφτά μπήκε μέσα, ούτε και ήρθαν οποιοδήποτε κανονισμοί στη Βουλή για να μας εξηγήσουν πώς θα λειτουργήσει αυτό το ταμείο. Και θυμάται η κυβέρνηση, παραμονές των εκλογών, 3 μήνες πριν τις εκλογές, να δώσει προεκλογικά χριστουγεννιάτικα δώρα και έκτακτες χορηγίες. Να τονίσω το εξής. Φυσικά και χαιρετίζουμε την οποιαδήποτε επιπρόσθετη στήριξη στις ευάλωτες ομάδες. Όμως θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο που γίνεται, που νομίζω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται ξανά για μια προεκλογική σκοπιμότητα. Αυτή η κίνηση, το ότι αναγκάζεται παραμονές των εκλογών και χριστουγεννιάτικα κυβέρνηση να προχωρήσει σε έκτακτες μη θεσμοθετημένες εφάπαξ χορηγίες που δεν πρόκειται να επαναληφθούν, αυτόν από μόνο του αποδεικνύει την αποτυχία του συστήματος κοινωνικής παροχής και ασφάλειας. Γιατί αν υπήρχε ένα θεσμοθετημένο δίκτυο κοινωνικής προστασίας, δεν θα χρειαζόταν η κυβέρνηση να προχωρά σε τέτοιες αποσπασματικές, έκτακτες ενέργειες στήριξης των ευάλωτων ομάδων. Αφήνω κατά μέρος ότι αυτά τα ποσά, πέραν το ότι είναι ανεπαρκή, δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες ενός δικαιούχου, αφήνουν έξω περίπου 190.000 συμπολίτες μας που δεν είναι δικαιούχοι, αλλά ζουν κοντά ή και κάτω από το όριο της φτώχειας. Όλοι αυτοί τι θα κάνουν τα Χριστούγεννα?
Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξαγγελία για την διαγραφή των χρεών αθλητικών σωματείων, φαίνεται πως τελικά δεν είναι ΦΠΑ και πως τελικά ήταν μία απόφαση του 2007 και όχι σημερινή. Έτσι φαίνεται και είναι άξιον απορίας γιατί επέλεξε τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να επαναφέρει αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι έχουμε απλά έναν λάθος, ίσως ένας λειτουργός να το έβαλε μέσα στην ομιλία και να μην κατανόησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τι είναι που είχαν γράψει, γιατί είναι όντως μία απόφαση του 2007, τότε είχε πάρθει απόφαση για την διαγραφή αυτών των χρεών, καθώς είχαν τότε εισαχθεί οι νέοι κανονισμοί της UEFA, δεν κάνω λάθος, που προνοούσαν για την διαγραφή των σωματείων που δεν τηρούσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το κράτος. Και γι' αυτόν τον λόγο η τότε κυβέρνηση αποφάσισε για να βοηθήσει τα σωματεία έτσι ώστε να μην αποκλειστούν από διεθνείς και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, να προχωρήσει σε αυτόν τον βήμα, νομένου όμως ότι στο μέλλον θα κατέθεταν ελεγμένους λογαριασμούς και θα τηρούσαν τις υποχρεώσεις προς το κράτος, κάτι που τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε τα προηγούμενα 10 χρόνια τηρείται σε κάποιο βαθμό. Φυσικά πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, κάποια σωματεία που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Προφανώς στον ενθουσιασμό αυτής της κυβέρνησης να εξαγγέλουν χορηγίες και εξαγγελίες κάθε μέρα, τους διέφυγε για αυτόν τον λάθος. Άραστε. Κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Τη ζωή να την παίρνεις πολύ σοβαρά. Χαμογέλα της. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Πρωινή έκδοση συνέχεια. Να διαβάσουμε ένα από τα μηνύματά σας. Κύριε Παπαδόπουλε, αυτή η κυβέρνηση του Αναστασιάδη την ψήφισε το κόμμα σου και εσύ προσωπικά, αλλά και το κόμμα σου και εσύ προσωπικά στηρίξατε όλα τα μνημόνια και άλλες αποκοπές από το λαό. Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία στα προεκλογικά. Να πούμε ότι στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας και εκπρόσωπο του επιτελείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Νίκου Αναστασιάδη, την κυρία Νίτα Δημητρίου. Για την ώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και εν ώψη Σαββατοκυριακού. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Ζήγκη. Καλή σας μέρα. Ναι, καλημέρα σας. Λοιπόν, ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες, να αναμένουμε ότι θα δούμε και άλλες βροχές? Κοιτάξτε, κάποια φαινόμενα τοπικού χαρακτήρα, ίσως κάποια μεμονωμένη καταιγίδα αναμένεται σήμερα. Τώρα για Σαββατοκυριακό ουσιαστικά δεν αναμένουμε τίποτε το ιδιαίτερο, αναμένουμε περίοδους με ηλιοφάνεια, κάποιες αυξημένες νεφώσεις παροδικές, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Ίσως ενδέχεται να έχουμε απόψε για ξημερώματα του Σαββάτου στα βόρεια κάποια μεμονωμένα φαινόμενα, αλλά δεν να επηρεάσουν σημαντικά οποιασδήποτε ευρύτερες περιοχές. Υπάρχουν έστω προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το τι γίνεται τις επόμενες μέρες, δεδομένου ότι άρχισε μια ανησυχία και για τα αποθέματα νερού στα φράγματα. Σε σχέση με την βροχόπτωση τουλάχιστον, υπάρχουν οποιασδήποτε εκτιμήσεις, ενδείξεις, έστω και προκαταστικές? Κοιτάξτε, η ατμόσφαιρα είναι ένα ανοιχτό σύστημα. Οπότε το τι ξαναναφέρεστε σε εποχικά μοντέλα. Τα εποχικά μοντέλα δεν είναι, δείχνουν, έχουν, εντάξει, κάποιες ενδείξεις έχουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βασιστούμε πάνω τους. Τα αποτελέσματα είναι λίγο αναξιόπιστα προς το παρόν, οπότε να περιοριζόμαστε στην πρόγνωση των επόμενων ημερών που εντάξει, αναμένουμε, ίσως θα μπορούσαν να βγουν με τα δεδομένα όπως εξελίσσονται την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος, μετά την Πέμπτη Παρασκευή, ίσως έχουμε κάτι σε βροχόπτωση. Το τι φαίνεται να έχουμε να μας επηρεάζει που ίσως αξίζει να αναφερθεί είναι κάποια σκόνη που πιθανόν να μας επηρεάσει τη Δευτέρα μαζί με κάποιες βροχές οι οποίες μάλλον θα επηρεάσουν πιο βόρειες περιοχές του νησιού, αλλά είναι λίγο γρήγορα ένα. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία.
Θερμοκρασίες είναι κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή και θα κοιμανθεί από 23-25 βαθμούς περίπου σήμερα, ανάλογα με ποια περιοχή είμαστε. Σαββατοκυριακό θα έχουμε μια ανεπαίσθητη πτώση της τάξης του 1 βαθμού, υπολογίζουμε, και άνοδο να αναμένουμε Δευτέρα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Και μετά από αυτή την παρένθεση που ανοίξαμε για τον καιρό, να επιστρέψουμε στα προεκλογικά. Και να πάμε αμέσως στην εκπρόσωπο τύπου του επιτελείου Νίκου Αναστασιάδη, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι μαζί μας η κυρία Νίτα Δημητρίου. Καλή σας μέρα, κυρία Δημητρίου. Πολύ καλή μέρα. Λοιπόν, δέχεστε κριτική και για το θέμα της εξαγγελίας του Ταμείου των Κουρεμένων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε για το πότε θα δοθούν αυτά τα χρήματα, ούτε και σε ποιους, ούτε και το πώς σε ορισμένες περιπτώσεις. Ήδη μας είπε ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος ότι υπάρχουν ασάφειες, ενώ υπάρχει και το δεύτερο θέμα που αφορά στην εξαγγελία με τις διαγραφές οφειλών προσφόρους προς ΦΠΑ, μας είχε πει ο πρόεδρος, για λάθος του πρόεδρου της Δημοκρατίας έκανε λόγο ο κύριος Παπαδόπουλος. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο, αν με επιτρέπετε. Έτσι και αλλιώς εκείνα τα χρήματα, για να το διευκρινίσουμε, ήταν μια απόφαση που πάρθηκε το 2007. Είναι χρήματα τα οποία δεν θα εισέπραξε ποτέ το κράτος, γιατί δεν τα είχαν τα σωματεία να τα καταβάλουν, και έτσι προχώρησα σε αυτή την λόγω διαγραφή. Από το 2007 όμως και μετά πληρώνουν κανονικά τις καταβολές τους προς το κράτος. Αυτό είναι το ένα. Τις πληρώνουν γιατί και γι' αυτό υπάρχει ένα θέμα. Τουλάχιστον εκφράστηκε. Τις πληρώνουν γιατί και γι' αυτό τέθηκε ένα θέμα από, την, από τον κύριο Παπαδόπουλο. Πληρώνονται κανονικά από εκεί και πέρα. Ναι, βεβαίως, πληρώνονται κανονικά. Από εκεί και έπειτα για το Ταμείο των Κουρεμένων, είναι ένα θέμα που... Να μου επιτρέψετε να μείνουμε λίγο, γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος είπε πως τελικά δεν ήταν ΦΠΑ, όπως μας είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μας είπε ότι ήταν διαγραμμένα, ήδη διαγραμμένα χρέη. Και ουσιαστικά το παρουσίασε πως ο πρόεδρος επιδίωξε να παρουσιάσει το παρουσιάσει ως κάτι καινούριο. Είναι έτσι τα πράγματα. Κάτι καινούργιο ήταν στα πλαίσια μια συγκεκριμένη εκδήλωση που αντιλαμβάνεστε ότι τα σωματεία είχαν αυτή την οφειλή. Οπότε δεν το παρουσίασε ως κάτι καινούργιο, το παρουσίασε ως κάτι που έπρεπε επιτέλους να εξασφαλιστεί, γιατί εκκρεμούσε εδώ και πόσα χρόνια. Και η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει, αν θέλετε, στην διόρθωση αυτή τη λογιστική πράξη, αυτού του ποσού το οποίο εκκρεμούσε. Υπήρχε και όλα αυτά τα χρόνια. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να ξεκαθαριστεί και υλοποιήθηκε και έπρεπε να γίνει. Από εκεί και έπειτα το άλλο θέμα είναι το Ταμείο των Κουρεμένων. Το ταμείο αυτό, συγγνώμη, το οποίο θα δημιουργηθεί ακριβώς η απόφαση πλαίσιο για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι πλήγησαν περισσότερο όσον αφορά τον οικονομικό όλευθρο που μας βρήκε. Και είναι κάτι συγκεκριμένο, μια πρόταση συγκεκριμένη, η οποία οριοθετεί ξεκάθαρα τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να γίνει αρχή, για να μπορέσουν έτσι να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς είναι συγκεκριμένη η πρόταση, κυρία Δημητρίου, διότι... Είναι μια μερική αποκατάσταση, δηλαδή ξεκινά, μπαίνει ένα ποσό εκ μέρους της κυβέρνησης. Αυτό που έχει πει και χθες ο Υπουργός Οικονομικών είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα διακυβεύεται η σταθερότητα των οικονομικών. Είναι ένα σχέδιο αποπληρωμή που ακριβώς καταστρατηγούνται σε κάθαρα τα επόμενα βήματα. Είναι ένα σχεδιασμός δηλαδή που στοχεύει στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και βεβαίως προϋποθέτει και από την έγκριση, βεβαίως δείχνει και τους νομικούς και συνταγματικούς τρόπους, τους ενδεδειγμένους αυτούς τρόπους, γι' αυτό και χρειάζεται και η ψήφιση από την Βουλή. Σας ρώτησα αν είναι συγκεκριμένη, διότι δεν έχει ετοιμαστεί σχέδιο για το ποιοι και πότε θα αποζημιωθούν, αλλά ούτε πόσα θα πάρει ο καθένας.
μα θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και έπειτα όμως θα υπάρξει και μια περαιτέρω συζήτηση και ένα ξεκαθάρισμα σε όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία μου λέτε τώρα. Αλλά το πιο σημαντικό θεωρώ είναι η αρχή, ότι γίνεται μια αρχή και δημοκρατία έχουμε και ο ρόλος της Βουλής είναι πολύ σημαντικός και θα είναι πολύ σημαντικός σε αυτό το θέμα. Είναι καλοδεχούμενες οι εισηγήσεις και των υπολείπων, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ως πολιτεία και ως κράτος έχουμε υποχρέωση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που σήκωσαν περισσότερο, αν θέλετε, το βάρος, τους ώμους τους, του οικονομικού κλίματος της χώρας. Βεβαίως, είναι ένα ερώτημα, κυρία Δημητρίου. Το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης είχε συσταθεί το 2013. Παρέμενε για τόσα χρόνια ενεργό. Μάλιστα, το 2015 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση του Ταμείου. Και ερχόμαστε τώρα λίγους μήνες πριν τις εκλογές να το επαναφέρουμε. Καλή εξέλιξη το λέει και η αντιπολίτευση, αλλά από την άλλη δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία και δεν ξέρει και κανένας ποια θα είναι αυτή η τροπή. Μάλιστα, δεν κάνω λάθος, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα μετά τις εκλογές. Μα θα συζητηθεί, όπως σας είπα, τη Δευτέρα και στην Επιτροπή Οικονομικών. Όμως να πω το εξής: το ότι θα υπάρχει ένα σχέδιο και θα ξέρουμε ακριβώς τα επόμενα βήματα που θα τύχουμε όλοι περισσότερη ενημέρωση για να γνωρίζουμε ακριβώς και το πόσο οριοθετούνται ξεκάθαρα, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικός. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μακάρι να μπορούσαμε τώρα να πούμε ότι έχουμε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουμε να δικαιώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν τα έχουμε. Και πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να έχουν, να θέλετε, να πάρουν χρήματα από αυτό το ταμείο. Πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή, πρέπει να ληφθούν πολλά κριτήρια υπόψη. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτό το σχέδιο είναι συγκεκριμένο, όπως έχει πει ο Υπουργός, να το δούμε, να το συζητήσουμε. Δεν χρειάζεται να αναλωθούμε στη συζήτηση κατά πόσο προηγούμενα υπήρχε το ταμείο, δεν χρησιμοποιήθηκε τώρα ακριβώς και το έχουμε δει πολλές φορές που δεν επιτρέπουν τα οικονομικά του κράτους. Είναι το σωστό timing για να μπορέσουμε ακριβώς να οριοθετήσουμε, να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα στη συνέχεια. Και εγώ θα χαιρετήσω το θετικό ότι χαιρετίζει και η αντιπολίτευση τα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση και θεωρώ ότι όλοι, αφού θα λάβει μέρος και η Βουλή, τον αντιπρόσωπο σε αυτή τη διαδικασία, θα μπορέσουμε επιτέλους με τη συμβολή όλων να καταστρατηγήσουμε αυτή τη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίσουν πότε, πώς και θα δικαιωθούν. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Δημητρίου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαζί μας τηλεφωνικός ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Ζηλίκας. Καλή σας μέρα, κύριε Ζηλίκα. Καλημέρα σας. Να κάνουμε αρχή με αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα κάνω το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Είχαμε την ευκαιρία προηγουμένως να μιλήσουμε τόσο με τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο όσο και με την εκπρόσωπο του επιτελείου Νίκου Αναστασιάδη. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σε αυτή την προεκλογική εξαγγελία, σε αυτή την εξαγγελία μάλλον που χαρακτηρίζεται από την αντιπολίτευση ως καθαρά προεκλογική, δεν έχει ετοιμαστεί σχέδιο για το ποιοι και πότε θα αποζημιωθούν, αλλά ούτε πόσα θα πάρει ο καθένας είναι μία από τις πτυχές. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Νομίζω ότι ο κ. Αναστασιάδης μετά το κούρεμα των καταθέσεων τώρα προεκλογικά άρχισε και το ξύρισμα. Επειδή ακριβώς καταθέσαμε εμείς και ενδεχόμενα και άλλοι υποψήφοι να έχουν ετοιμάσει κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζω. Αλλά καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει η αποζημίωση των κουρεμένων από τις καταθέσεις, όπως και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κουρεύτηκαν των κεφάλαιων κίνησης τους, που θεωρήθηκε ότι ήταν κατάθεση, ενώ δεν είναι κατάθεση. Βιάστηκε και ο κ. Αναστασιάδης να εξαγγείλει κάτι, το οποίο βασικά, πέραν από το ότι δεν έχει περιεχόμενο συγκεκριμένο, εξήγηρε έναν ποσό, υπάρχει ακόμα για μένα ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο κ. Αναστασιάδης θέλει με την εξαγγελία του να επομιστεί το κράτος αυτόν τον κόστος, δηλαδή οι υπόλοιποι οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τη ζημιά που έχουν υποστεί ή την αδικία που έχουν υποστεί άλλοι Κύπροι φορολογούμενοι με το κούρεμα των καταθέσεων.
η δική μας πρόταση δεν μετακυλά το βάρος της αποζημίωσης στους φορολογούμενους, αλλά τη μετακυλεί στις τράπεζες κατά κύριο λόγο και δεν έχει καμία συμμετοχή το κράτος και δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή το κράτος στην αποζημίωση των κουρεμένων. Ναι. Τώρα, σε σχέση με το συγκεκριμένο ταμείο, η αντιπολίτευση επαναφέρει και ερωτήματα εφόσον το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης είχε συσταθεί το 2013, παρέμεινε ανενεργό ως ταμείο και στις 28 Απριλίου του 2015 μάλιστα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση του ταμείου. Γι' αυτό σας είπα ότι ο κ. Αναστασιάδης μετά το κούρεμα έχει αρχίσει το ξύρισμα, το δούλεμα δηλαδή του Κυπριακού λαού. Εάν ο κ. Αναστασιάδης ήθελε όντως να αξιοποιήσει αυτό το ταμείο, θα μπορούσε να το εμπλουτίσει αυτά τα 5 χρόνια, είτε μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και για άλλους στόχους, όχι όμως για τους κουρεμένους των τραπεζών, και από άλλες πηγές. Δεν το έπραξε, το άφησε να είναι ενεργό, όντως είχε και την πρόθεση να το καταργήσει. Και όλα αυτά τα οποία τώρα εξαγγέλνει δεν είναι τίποτα άλλο από προεκλογικές εξαγγελίες χωρίς καμία ουσιαστική αξία. Όπως και οι υπόλοιπες του εξαγγελίες, είτε για τους Δήμους είτε για άλλες ομάδες, είναι εξαγγελίες χωρίς περιεχόμενο ουσιαστικό. Πρόκειται για δεσμεύσεις, νέες δεσμεύσεις, και γνωρίζουμε όλοι τι αξία έχει το δεσμεύομαι για τον κύριο Αναστασιάδη. Προσπαθεί όλα τα λάθη που έκανε και τα προβλήματα που δημιούργησε τα τελευταία 5 χρόνια που κυβερνά τον τόπο, να υποσχεθεί ότι θα τα λύσει σε 85 μέρες. Δεν νομίζω ότι ο Κυπριακός λαός τώρα έχει κουτόχος του για να πιστέψει αυτά τα νέα δεσμεύομαι. Βεβαίως, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι οι μοναδικές αυτές οι εξαγγελίες. Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο σε αυτό το θέμα των σωματείων, καθώς γίνεται λόγος γιανκάφα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αφορμή το γεγονός ότι πρώτον δεν είναι ΦΠΑ, όπως είπε το πρώτο βράδυ, είναι και άλλες φορολογίες μαζί, και δεύτερον πρόκειται για ήδη διαγραμμένα χρέη. Αυτό συμβαίνει όταν ο Πρόεδρος αποδεικνύεται να είναι αυτό που λέμε πολιτικός παλαιάς σκοπής. Δηλαδή ο κ. Αναστασιάδης συμπεριφέρεται με τη γνωστή παλαιοκομματική αναχρονιστική νοοτροπία να προσπαθεί να εξασφαλίσει ψήφους, εξαγοράζοντας αυτούς τους ψήφους με υποσχέσεις ή με διαγραφές δανείων ή με παροχές. Είναι, ο ίδιος θα έλεγε σε άλλες περιπτώσεις, ότι είναι δηλώσεις του ποδαριού. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον αρχηγό του κράτους. Όφιλε να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Δυστυχώς όμως, εκείνο που είχε σημασία και προτεραιότητα για τον κύριο Αναστασιάδη ήταν να εξασφαλίσει την στήριξη ή τους ψήφους του συγκεκριμένου σωματείου στο οποίο έκανε την εξαγγελία, και προφανώς αύριο σε έναν άλλον σωματείο θα εξαγγείλει κάτι εντελώς διαφορετικό. Όπου βρίσκεται πλέον ο κύριος Αναστασιάδης, σε όποια εκδήλωση είναι προσκεκλημένος, θα κάνει και μια εξαγγελία από το κράτος. Είτε αυτή θα είναι βάσιμη είτε αβάσιμη, είτε αυτή θα έχει ήδη υλοποιηθεί είτε όχι, είναι δευτερεύον για τον κύριο Αναστασιάδη. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές παροχές γενικότερα, κύριε Λίλικα, υπάρχουν και εκεί αντιδράσεις, όχι μόνο για την χρονική στιγμή που γίνεται αυτή η κίνηση από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και για το γεγονός ότι οι αποκοπές όλο αυτό το διάστημα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες. Οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας που έχουν ανάγκη τη στήριξη του κράτους, είτε αυτοί είναι συνταξιούχοι, είτε είναι ομάδες παραπληγικών αναπήρων κλπ. Οι ομάδες των ανέργων δεν έχουν ανάγκη από φιλανθρωπία, διότι αυτό που κάνει ο κ. Αναστασιάδης είναι έναν είδος φιλανθρωπίας. Εκείνο που έχουν ανάγκη οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι τη σταθερή, πραγματική και ουσιαστική στήριξη του κράτους. Έχουν ανάγκη από μια, αν θέλετε, ευαίσθητη κοινωνική πολιτική, η οποία θα οδηγεί σε μια δίκαιη ή δικαιότερη κατανομή του εθνικού πλούτου. Αυτά είναι που λείπουν από αυτήν την κυβέρνηση. Η δικαιότερη κατανομή του εθνικού πλούτου μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια ολοκληρωμένη μελέτη με βάση τις ανάγκες της κάθε ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού μας, με βάση τα πραγματικά κόστη της ζωής, και πρέπει να γίνονται πάνω σε μια σταθερή βάση και να τα αποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες τους, και όχι να είναι έναν έκτακτο επίδομα το οποίο δίνεται ελαίο επικείμενων εκλογών. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, θέλετε, στη φιλοσοφία μας με τον κύριο Αναστασιάδη.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Πρωτού περάσουμε στην επόμενη μας τηλεφωνική μας γραμμή και τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας Σταύρο Μαλά, να διαβάσουμε ορισμένα από τα μηνύματά σας. Ο κύριος Γεωργιάδης μας είχε δώσει γραπτό ότι το 75% των ταμείων προνοίας θα είχαν αποζημιωθεί. Τώρα δεν τιμά την υπογραφή, το έβαλε πλαφόν, είναι αναξιόπιστη. Στην προσπάθεια του ο κύριος Αναστασιάδης να παραπλανήσει το λαό για να υποκλέψει την ψήφο του, ανακοίνωσε τη διαγραφή χρεών των σωματείων. Κάφα ολκής και ας μη μας λέει η κυρία Δημητρίου παραμύθια, όπως και για το Ταμείο Κουρεμένων. Πρωταθλητές στην παραπλάνηση του λαού. Και άλλο ένα μήνυμα. Ακροατή, χρησιμοποιούν τα 3,4 δισεκατομμύρια που δεν δόθηκαν για τις τράπεζες, εφόσον το κούρεμα ήταν 9,2 δις και χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα 5,8 δις. Λοιπόν, πάμε στον Σταύρο Μαλά. Κύριε Μαλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να κάνουμε αρχή με το ταμείο. Ούτε σχέδιο, ούτε ποιος, ούτε πότε και τι θα αποζημιωθεί. Είναι η πρώτη αντίδραση σε σχέση με την εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία αυτού του ταμείου. Υπάρχουν και άλλα θέματα βεβαίως. Να κάνουμε αρχή με αυτό, κύριε Μαλά. Είναι μια πρόταση η καλύτερα εξαγγελία, που νομίζω είναι όπως τις ακάλυπτες επιταγές που μπαίνεις στην τράπεζα και δεν θα εξαργυρωθούν. Δυστυχώς, αυτή η κυβέρνηση έμεινε τους τελευταίους 2 μήνες πριν τις εκλογές να αρχίσει τις εξαγγελίες. Και βέβαια στην πολιτική ο καθένας πρέπει να κλείνεται από την αξιοπιστία του. Γύρω εμείς το οποίο λέμε είναι ότι οι οποιασδήποτε κινήσεις για να αποκατασταθούν άτομα τα οποία έχουν πληρώσει από αυτήν την κρίση πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο που πραγματικά να δίνει λύσεις και να είναι και πάντοτε μέσα στα υλοποιήσιμα πλαίσια. Είναι γι' αυτό που εμείς δώσαμε προτεραιότητα στα κουρεμένα ταμεία προνοίας. Έχουμε ήδη εξαγγείλει ότι τα ταμεία προνοίας, ειδικά των τραπεζικών υπαλλήλων, τα οποία κουρεύτηκαν από το πρώτο σεντ, θα πρέπει να αποκατασταθούν έστω μέχρι το 75%, που είναι και απέτηση δική τους, και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να τους συγχαρώ, γιατί έχουν δείξει ένα πνεύμα συνένεσης και ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι θα είναι διαθετημένοι να συνεισφέρουν μέχρι για το 25% του Ταμείου της Προνοίας για εκείνα τα οποία έχουν κρατηθεί για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πέραν τούτου όμως, εμείς δεν προκύπτει να μπούμε σε μια πλειοδοσία εξαγγελιών οι οποίες να μην μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι γι' αυτό που είμαστε η μόνη υποψηφιότητα που δεν έχουμε κάνει εξαγγελίες, κυρίως όσον αφορά τους κουρεμένους και τους κατόχους αξιογράφων, γιατί θεωρούμε ότι οποιαδήποτε εξαγγελία προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να είναι και τεκμηριωμένη αλλά και υλοποιήσιμη. Μάλιστα, και είναι το επόμενο ερώτημα. Έχει και σχέση με το προηγούμενο. Δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο, κύριε Μαλά, στην πρόταση της κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. Ο κύριος Γεωργιάδης το είπε καθαρά όταν ρωτήθηκε σχετικά. Δεν έχει ετοιμαστεί σχέδιο για το ποιοι και πότε θα αποζημιωθούν, αλλά ούτε και πόσα θα πάρει ο καθένας. Εσείς ποια βλέπετε ότι θα είναι η εξέλιξη? Μας είπατε προηγουμένως ότι δεν είστε και πολύ αισιόδοξος για την τελική υλοποίησή του και σε ποιο βαθμό, τέλος πάντων. Δυστυχώς αυτή η προχειρότητα με την οποία προσεγγίζει η κυβέρνηση ένα τόσο σημαντικό θέμα έρχεται να προσθέσει στις πολλές άλλες εξαγγελίες τις οποίες έχει κάνει τις τελευταίες μέρες αλλά και κινήσεις που είναι καθαρά για ψηφοθερικούς λόγους. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι η πρώτη προτεραιότητα της επόμενης διακυβέρνησης είναι να επιλύσει το τεράστιο πρόβλημα που αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Είναι μια ορολογιακή βόμβα στην κυπριακή οικονομία,
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα δώσουμε προτεραιότητα στα δάνεια τα οποία έχουν την πρώτη κατοικία ενός εξασφάλιση. Θα έχουμε πολύ συγκεκριμένη πρόταση, είχα και επικοινωνία με τις τράπεζες επ' αυτού και ξέρουμε ακριβώς πώς θα το χειριστούμε, γι' αυτό και δεν θα μπούμε σε αυτήν την λογική να εξαγγέλουμε μέτρα τα οποία κατά την άποψή μας ο λαός τα αντιμετωπίζει έτσι με πολύ σκεπτικισμό. Χθες είχα μια συγκέντρωση στη Λεμεσό και το μήνυμα το οποίο... Τα εγγένεια του επιτελείου, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, ήταν μια μαζικότατη παλαϊκή συγκέντρωση και το μήνυμα το οποίο παίρνουμε από τον κόσμο είναι ότι θέλουν καθαρών πολιτικών λόγων, θέλουν αξιοπιστία, θέλουν ειλικρίνεια στην πολιτική. Αυτό είναι το οποίο πραγματικά θα δώσει την καλύτερη προοπτική για έναν καλύτερο αύριο στη χώρα μας. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά και τις υπόλοιπες εξαγγελίες, ήδη ακούσαμε βολές και από τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο και από τον Γιώργο Λιλίκα προς την κυβέρνηση. Ήταν χαρακτηριστική και η δική σας η αντίδραση χθες, πως μέσα σε άμα είναι έτσι να παραταθεί ακόμα ένα μήνα η προεκλογική εκστρατεία θα μας λύσει όλα τα προβλήματα, είπατε χαρακτηριστικά. Είναι προφανώς, χαριτολογώντας το έχω πει αυτό και είναι γεγονός ότι από τον Νιόβριν τώρα άρχισε ο κ. Αναστασιάδης αυτήν την πλειοδοσία. Θα του δώσουμε κάνα δύο μήνες, νομίζω θα τα λύσει όλα για να μην χρειάζεται να έχουμε εκλογές. Αυτό που έγινε με τα αθλητικά σωματεία το βράδυ, προχθές το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας είπε ότι είναι 19 εκατομμύρια ευρώ για ΦΠΑ, τελικά δεν ήταν για ΦΠΑ ή μόνο για ΦΠΑ, τέλος πάντων ήταν και άλλες φορολογίες. Το σημαντικό όμως είναι πια πως ήταν ήδη διαγραμμένα χρέη. Ήταν όλα ήδη διαγραμμένα και από τους ισολογισμούς των σωματείων και αφορούσε βεβαίως φόρων εισοδήματος. Είναι γι' αυτό που θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο πραγματικής προχειρότητας όσον αφορά τη διαχείριση από την κυβέρνηση και αυτό αποδεικνύει για έναν πανικό, αν θέλετε. Βλέπω σίγουρα τις δημοσκοπήσεις αλλά και τις αντιδράσεις του κόσμου. Κατεβαίνοντας κάτω στον κόσμο, εμείς αυτό το οποίο εισπράττουμε είναι μια πολύ πολύ μεγάλη δυσπιστία απέναντι στον κύριο Αναστασιάδη και αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά. Να υπενθυμίσω ότι όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος είχε υποσχεθεί πάρα πολλά. Τα κυριότερα δεν τα υλοποίησε και είναι ο εκφραστής της πολιτικής αναξιοπιστίας. Τουλάχιστον να μελετά τι αποφασίζει το Υπουργικό του Συμβούλιο να τα κάνει εξαγγελίες. Τι λέτε για τις δημοσκοπήσεις μιας και τις αναφέρετε? Δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Εμείς έχουμε και τις δικές μας δημοσκοπήσεις, αλλά βεβαίως έχουμε και τα μηνύματα από τον κόσμο. Είναι πασιφανές ότι αυτές οι εκλογές θα κριθούν μεταξύ των τριών υποψηφίων. Η δική μας αντίληψη τόσο από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τα μηνύματα του κόσμου είναι ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα κερδίσουμε αυτές τις προεδρικές εκλογές. Άλλωστε έχουμε και τη 2013 που εκεί καμία δημοσκόπηση δεν έδινε στη δική μου υποψηφιότητα 43%, έδινε μόνο 30% και πήραμε 43%. Αυτό το λέω διότι πολλοί λένε ότι η δημοσκόπηση δεν μας δίνει την ένδειξη ότι μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Ποια δημοσκόπηση το 2013 μας έδινε 43%. Είμαστε η μόνη υποψηφιότητα που μετρηθήκαμε σε πραγματικές εκλογές και η μόνη που μπορεί υπό τις περιστάσεις σήμερα βασισμένη σε έναν ειλικρινές και αξιόπιστο πολιτικό λόγο να δώσει τις απαντήσεις στην κοινωνία και τους πραγματικούς που δυστυχώς η κοινωνία αυτών των οποίων επιζητεί από τους πολιτικούς πρωτίστως είναι καθαρές λύσεις. Δεν πρόκειται ο Σταύρος Μαλάς να μπει σε μια λογική εξαγγελιών να χαϊδεύει τα αυτιά του κυπριακού λαού για να μπορεί την επόμενη μέρα να τον εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας
να τους κοιτάζει στα μάτια και να υλοποιήσει αυτό το οποίο θα υποσχεθεί. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Μαλά, που αφορά στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την κόντρα του Υπουργού Υγείας, του κ. Παμπορίδη, με τον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΥΚΟ και υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νικόλα Παπαδόπουλο. Ανταλλάγησαν βαριές κουβέντες. Φαίνεται πως το θέμα δεν έχει κλείσει. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά από τον κύριο Παμπορίδη. Θέλω ένα σχόλιο, δεδομένου ότι πέραν από υποψήφιος γνωρίζετε καλά και το αντικείμενο της υγείας. Δεν θα μπω στην αυτήν τη διαλκυστίντα μεταξύ του κυρίου Παπαδόπουλου και του κυρίου Παμπορίδη. Δυστυχώς έχει υποβιβαστεί και ο πολιτικός λόγος και οι πολίτες αυτών το οποίο τους ενδιαφέρει δεν είναι η ανταλλαγή αυτών των βαριών χαρακτηρισμών ήταν μέσα από διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις και τα tweets. Το που οι πολίτες ενδιαφέρονται είναι όντως αν θα έχουμε ένα γενικό σύστημα υγείας, το οποίο να είναι και βιώσιμο για να μπορεί να εξυπηρετεί ολόκληρον τον κυπριακό λαό. Αν στους επόμενους μήνες, διότι περί μηνών πρόκειται από τώρα μέχρι το 2019, αρχές του 2019, θα υλοποιηθεί η πρώτη φάση του ΓΕΣΥ. Και επειδή όντως, όπως έχετε πει, γνωρίζω πολύ καλά τα θέματα της υγείας, πιστεύω ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι πάρα πολύ στενά και για να εφαρμοστεί ένα γενικό σύστημα υγείας πρέπει να αναλάβει τα ενία του κράτους μια κυβέρνηση που να έχει γνώση, αποφασιστικότητα και σαφή αντίληψη πώς πρέπει να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ. Άλλο η νομοθεσία που έχει ψηφιστεί και άλλο η υλοποίησή της. Και αυτά τα στενά χρονοδιαγράμματα μπορούν να είναι πολύ πολύ περιοριστικά έτσι ώστε να προχωρήσουμε, όμως πρέπει να προχωρήσουμε, διότι οι πολίτες τελικά θα μας πάρουν με τις πέτρες αν δεν εφαρμόσουμε το ΓΕΣΥ. Και το ΓΕΣΥ δεν είναι μόνο μια κοινωνική μεταρρύθμιση, είναι και μια οικονομική μεταρρύθμιση η οποία θα επιφέρει πολύ πολύ ριζικές αλλαγές τόσο στη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αλλά πολύ πολύ περισσότερο και στην δομή και λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις. Χρειάζεται λοιπόν αποφασιστικότητα, διότι είναι η μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική μεταρρύθμιση. Και αυτόν μπορούμε να το υποσχεθούμε στον Κυπριακό λαό. Η δική μας διακυβέρνηση, χωρίς μεγαλοστομίες, θα εφαρμόσει το ΓΕΣΥ και θα υπάρχει ισότιμη πρόσβαση σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Πάμε να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, μιας και όπως είχαμε προαναγγείλει θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια και με εκπρόσωπο του ΣΥΚΑΛΑ και με εκπρόσωπο των κατόχων αξιογράφων, κατόχων τραπεζικών αξιογράφων. Για την ώρα πάμε να δούμε τι έγινε χθες στην Λεμεσό. Μαζί μας τηλεφωνικός εκπρόσωπος του γραφείου τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ο κύριος Στέλιος Στυλιανού. Καλή σας μέρα, κύριε Στυλιανού. Καλή σας μέρα. Τι ακριβώς έγινε και γιατί αυτή η αντίδραση του Αρχηγού Αστυνομίας? Εντάξει, έγινε μια άσκηση ετοιμότητας που διήρκησε περίπου ανάμιση ώρα. Ο Αρχηγός Αστυνομίας δεν ήταν ενήμερος για αυτή την άσκηση. Έχει εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια του και έχει διατάξει διοικητική έρευνα για να διαπιστώσουν τυχόν ευθύνες. Να πούμε ότι όντως έχει προκληθεί αναστάτωση στο κοινό λόγω της παρουσίας της αστυνομίας. Το κοινό ήταν παιδιά ως επιτοπλίστων και οι γονείς τους, έτσι, γιατί εκείνη την ώρα γυμνάζονταν μέσα στο στάδιο. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και πάντως είναι άξιον απορίας πώς κάποιος κάνει μια άσκηση χωρίς, για παράδειγμα, να είναι ενημέρωνος ο αρχηγός αστυνομίας. Εντάξει, αυτό... Σίγουρα είναι γι' αυτό και είναι δυσαρεστημένος ο αρχηγός και έχει διατάξει αυτή την έρευνα. Έπρεπε να είχε ενημερωθεί για να εγκρίνει και τη διεξαγωγή αυτής της άσκησης ετοιμότητας αλλά και το χώρο που θα πραγματοποιεί του. Τώρα, έχει διαταχθεί έρευνα.
η οποία θα ολοκληρωθεί πότε, κύριε Στυλιανό, έχουμε ενδείξεις? Οι οδηγίες είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο. Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται προκαταρκτικά, κάποιοι ήταν ενήμεροι, δεν ενημέρωσαν όμως τον κόσμο. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Ναι, έχει διεξαχθεί από την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Ο κόσμος δεν ενημερώθηκε, ούτε οι συναδέλφοι ήταν ενήμεροι, καθότι πρόκειται για άσκηση για να διαπιστωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης σε κάποιο επίγον περιστατικό. Ήταν ευνίδια δηλαδή. Ήταν ευνίδια. Όμως σας λέω, αυτό δεν δικαιολογεί την αναστάτωση που προκλήθηκε στη συνέχεια. Γι' αυτό και έχει διδαχθεί αυτή η διοικητική έρευνα, για να καταδείξει αν όντως υπάρχουν ευθύνες για κάποιους, οι οποίες και θα αποδοθούν. Επειδή ήδη άρχισαν να βγαίνουν και οι ανακοινώσεις για το αστυνομικό δελτίο, υπάρχει οτιδήποτε το αξιοσημείωτο μέχρι στιγμής, κύριε Στυλιανού? Εντάξει, είχαμε μια απόπειρα φόνησης στην Λάρνακα. Να πούμε ότι 46χρονος από τη Λευκωσία είχε καταγγείλει ότι γύρω στις 10 χθες βράδυ είχε μεταβεί σε συγκεκριμένο σημείο στη Λάρνακα με σκοπό να συναντηθεί με δύο πρόσωπα. Είχε υποψιαστεί ότι του έστησαν καστέργη και προσπάθησε να διαφύγει. Ένας εκ των δύο, κρατώντας κοντόκανο κυνηγετικό, έριξε δύο πυροβολισμούς εναντίον του, έπληξε το όχημα του και τον ίδιο. Αυτός εγκατέλειψε αμέσως το σημείο, μετέβηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, φέρει τραύματα από σφαιρίδια στον αριστερό ώμο και στην ομοπλάτη και έχει κρατηθεί για περαιτέρω νοσηλεία, ενώ η κατάσταση του είναι εκτός κινδύνου. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί σήμερα το πρωί ξημερώματα δύο πρόσωπα από τη Λάρνακα, 42χρονος και 26χρονος, σε σχέση με την υπόθεση, και ανακρίνονται. Έχουν γίνει και έρευνες στις οικίες και τα υποστατικά τους, έχουν παραληφθεί διάφορα τεκμήρια. Κίνητρα. Κίνητρα, είμαστε στο στάδιο της διερεύνησης, αντιλαμβάνεστε, μόλις ψέσε γίνει το περιστατικό, θα ξεκαθαρίσουν έντος της ημέρας λογικά. Μάλιστα. Τα κίνητρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας Καλή μέρα. Σας μέρα. Πρωτού περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8, να αναφέρουμε αυτό το μήνυμα που ξεκινήσαμε να σας πούμε προηγουμένως. Νομίζετε ότι είναι εγκάφα για τα σωματεία, είναι προσπάθεια από προσανατολισμού να τον αφήσετε ήσυχο μετά το πέρα παιδί. Το πέρα παιδί, να πούμε, υπάρχει και συνέχεια για αυτό το θέμα. Το κτηματολόγιο χθες έδωσε νέα στοιχεία για το Αρκάτζι. Πέραν από το Αρκάτζι στο πέρα παιδί, ο ιδιώτης επενδυτής αιτείται άδειας για μεγάλη ανάπτυξη. Φαίνεται πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέχει ή κατήχε και άλλο μερίδιο στο Τεμάχιο 56. Θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία. Εμείς θα την παρακολουθούμε. Μουσικά, ενημερωτικά, εναλλακτικά. Άστρα στους 92.8 και 105.3. Παίζει δυνατά. Πάμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος». Διαβάζουμε ενδεικτικά: εξωφρενική ανομαλία, γυναίκα συνεργός σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, εργάζεται σε σχολείο εδώ και 11 μήνες, γυναίκα η οποία σύμφωνα με δικαστική απόφαση είχε εμπλοκή και συνέργεια σε σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από το σύζυγό της, εργάζεται σε σχολείο και ουδής αναλαμβάνει την ευθύνη για να την απομακρύνει, γράφει ο Φιλελεύθερος, ο οποίος κάνει λόγο και για επιστολή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της κυρίας Λίδας Κουρσουμπά, προς το αρμόδιο Υπουργείο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν έγινε κάτι. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καδί. Καλή σας μέρα, κύριε Καδί. Καλή σας μέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, είναι μια παλιά υπόθεση αυτή. Αυτό που θυμάμαι, γνωρίζω και μπορώ να πω με κάθε βεβαιότητα είναι ότι όταν ήρθαν κοντά μας
τα στοιχεία για αυτή την υπόθεση, υπήρξε κάθε την παρέμβαση του Υπουργείου προς την σχολική εφορία. Ρητή αναφορά με επιστολή μας για άμεσο τερματισμό της απασχόλησης της συγκεκριμένης εργοδοτούμενης στη σχολική εφορία τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, είναι επιστολή μας από τον τώρα αυτή τη στιγμή την έχω μπροστά μου, από τις 9 Οκτωβρίου, η οποία με την οποία λέμε ξεκάθαρα ότι εμείς θα πρέπει να τερματιστεί η απασχόληση συγκεκριμένης λειτουργού. Τώρα, εμείς αποταθήκαμε επειδή δεν ήταν δυνατόν να τερματιστεί η απασχόληση, έτσι μας είπε η σχολική εφορία Τερσεφάνου, εμείς αποταθήκαμε στην νομική υπηρεσία, η οποία λέει ότι εφόσον πρόκειται για εργοδοτούμενη της σχολικής εφορίας, δεν βλέπουμε βάση ποια νομοθετική πρόνοια είναι δυνατή η παρέμβαση του Υπουργείου σας για διακοπή της εργοδότησης συγκεκριμένης εργοδοτούμενης. Άρα ξεφεύγει από το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου. Αυτό που έπρεπε να κάνει το Υπουργείο το έχει κάνει με τον πιο σαφή τρόπο. Υπάρχει η επιστολή δικιά μας, την οποία μπορούμε να δώσουμε και στη δημοσιότητα, με βάση την οποία λέμε ξεκάθαρα προς τη σχολική εφορία ότι θα πρέπει να τερματίσει άμεσα την εργοδότηση της συγκεκριμένης εργοδοτούμενης. Μάλιστα. Τελειώνει εκεί ο ρόλος του Υπουργείου, κύριε Καδί. Εντάξει, ενδεχομένως η σχολική εφορία να μην μπορεί... Δεν έχουμε τα νομικά μέτρα για να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς κάτι παραπάνω. Δώσαμε ρητά την άποψη του Υπουργείου ότι θα πρέπει να προχωρήσει ο τερματισμός. Ωστόσο, με βάση και την άποψη της νομικής υπηρεσίας, δεν ήταν δυνατόν να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Μας. Εγώ να διαβάσω ένα αποσπάσμα της εφημερίδας. Η σχολική εφορία αποτάθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για το τι πρέπει να πράξει και το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι το ίδιο ουσιαστικά δεν μπορεί να πάρει θέση, αλλά να αποταθεί στους νομικούς συμβούλους η σχολική εφορία, κάτι που έγινε. Οι νομικοί σύμβουλοι είπαν ότι δεν έχουν ούτε η σχολική εφορία αυτή την δυνατότητα. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Σας είπα, εμάς η θέση του Υπουργείου είναι ξεκάθαρη. Η θέση του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να τερματιστεί η εργοδότηση συγκεκριμένης υπαλλήλου. Ωστόσο δεν έχει τα νομικά μέτρα με βάση και την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας να το πράξει. Αυτό θα πρέπει να το πράξει η σχολική εφορία. Άρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα το Υπουργείο. Σε σχέση με τις εξετάσεις, κύριε Καδί, έχουμε κάποιο νεότερο? Οι εξετάσεις προχωρούν κανονικά. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία που κανονικά θα ολοκληρώνονταν σήμερα οι εξετάσεις αν δεν υπήρχε αυτό το ατυχές περιστατικό. Άρα μετά και τις σημερινές εξετάσεις θα πρέπει να περιμένουμε τις επαναληπτικές εξετάσεις στις 17 και 18 του Νιόβρη, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων. Τώρα, ως προς αυτό το απαράδεκτο, το ατυχές περιστατικό που συνέβη την προηγούμενη Δευτέρα, αναμένουμε ότι αρχές της εβδομάδας θα έχουμε το πόρισμα της έκθεσης ως προς τις ευθύνες διαφόρων προσώπων για το λάθος που έγινε. Και αυτό στη συνέχεια τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους. Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο να προβληματίζει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Μάλιστα. Δεν σε ό,τι αφορά τα μέτρα, γιατί φάνηκε ότι το σύστημα ουσιαστικά δεν λειτουργήσε. Άρα θα λάβετε κάποια μέτρα επιπλέον, είχατε πει. Κοιτάξτε, αυτό που φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι οι διαδικασίες είναι εκεί, υπάρχουν. Οι διαδικασίες είναι καταγραμμένες, είναι πολύ αναλυτικές, είναι συστηματικές. Αυτό που έγινε είναι ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Άρα
Αυτό που θα πρέπει όταν λέμε δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αφορά μόνο σε πρακτικά ζητήματα, γιατί ναι, έχουμε, ναι. Έχουμε και κάποια ερωτήματα σε σχέση με, με τις επιτροπές. Οι επιτροπές που προνοεί η νομοθεσία έχουν λειτουργήσει κανονικά, κύριε Κάτη? Οι επιτροπές που προβλέπει η νομοθεσία λειτουργήσαν κανονικά. Μάλιστα. Ήταν κάποιες ατυχείς και άστοχες ενέργειες στελεχών του Υπουργείου που δημιούργησαν το πρόβλημα από το οποίο δημιουργήθηκε, τις οποίες λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθούν. Πρέπει να σας πω ότι, όπως γνωρίζετε, οι διαδικασίες αυτές είναι διαδικασίες που ακολουθούνται στις πανκύπρες εξετάσεις. Γίνονται τόσα χρόνια πανκύπρες εξετάσεις, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα τέτοιο ατυχές περιστατικό. Δυστυχώς παρουσιάστηκε σε μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, όπως είναι αυτή των εξετάσεων για το νέο σύστημα διορισμών. Αλλά εφόσον έτυχε αυτό το ατυχές περιστατικό, θα πρέπει να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να θυμίσω ότι μια μέρα μετά ακριβώς αυτό το ατυχές περιστατικό, το Υπουργείο έδωσε ένα ολοκληρωμένο πλάνο διαχείρισης αυτής της κατάστασης, το οποίο ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Καδί. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ενδεχομένως Δευτέρα Τρίτη να έχουμε κάποια νέα. Πάντως αυτό το θέμα με την λειτουργό, δεν ξέρω, εσείς θα το ξαναδείτε, θα μείνει έτσι, θα εωρείτε? Θέλω να σας... ναι, θα σας διαβάσω και από την επιστολή που στείλαμε εμείς στην νομική υπηρεσία. Κύριε Καρή, αντιλαμβάνομαι. Ναι. Έχει γίνει καθαρό ότι υπάρχει κάποιο είδους νομικό κενό. Εγώ πάντως, νομικό κενό, δηλαδή δεν θέλω να φεύγει. Από την άλλη, κύριε Υπουργέ, ξέρω κάτι. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται να γίνει κάποια παραγωγή, οτιδήποτε στην οποία να συμμετέχει παιδί ή κάποια σχέση με το Υπουργείο, με κάποια σχολεία, για να μπει οποιοδήποτε μέσα στα σχολεία ή για να συμμετέχει σε ένα τέτοιο είδους πρόγραμμα, υπογράφει ρητά και παρουσιάζει, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, και χαρτί, ότι δεν έχει οποιαδήποτε καταδίκη ή οποιαδήποτε έρευνα εις βάρος του σε σχέση με σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει λειτουργός και να μην μπορεί κανένας να κάνει κάτι? Δηλαδή, αν πρόκειται για κάποιον που θα μπει στο σχολείο μόνο και μόνο για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για λίγες μέρες δηλαδή, χρειάζεται αυτό το χαρτί, και για μια λειτουργό να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι, όντως είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι ένα, ναι, έχετε δίκιο, είναι ένα κενό το οποίο θα πρέπει να δούμε και σε συνεννόηση με την νομική υπηρεσία πώς θα το διαχειριστούμε. Να είστε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Δεν ακούσαμε κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει κάποια λύση, κάποια εξήγηση εντός των επόμενων ωρών. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας εκπρόσωπο του Συνδέσμου Καταθετών της Λαϊκής. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδωνη Παπακοσταντίνου. Καλή σας μέρα, κύριε Παπακοσταντίνου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό το ταμείο. Πώς το βλέπετε εσείς? Προηγουμένως ακούσαμε τις βολές της αντιπολίτευσης ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο γύρω από αυτή την εξαγγελία. Κανένας δεν ξέρει το πότε, πόσα, ποιος και αν θα πάρει και τι θα πάρει στο τέλος της ημέρας. Ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Καταρχήν, αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα πρώτο μικρό μεν βήμα, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι για πρώτη φορά η εκτελεστική εξουσία αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο έγινε το Μάρτιο του 2013 σε ό,τι αφορά τη διάσωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ' επέκταση και του κράτους, ήταν ένα σχέδιο το οποίο ήταν ετεροβαρές και ότι η μερίδα πολιτών κλήθηκε να επομεστεί την μερίδα του λέοντος του κόστους για να επιτευχθεί αυτή η διάσωση. Και ο λόγος για τον οποίο λέμε είναι σημαντικό το ότι υπάρχει πλέον αυτή η παραδοχή είναι διότι μέχρι πρόσφατα οι στάσεις η οποία
διατηρούσε κατά κύριο λόγο η εκτελεστική εξουσία ήταν ότι έχετε επιλέξει την λαθασμένη τράπεζα, δεν έχετε κάνει τις μελέτες πριν κάνετε την επιλογή σας. Και ορισμένα άλλα τα οποία δεν ήταν καθόλου λογικά, για να μην χρησιμοποιήσω άλλον όρο. Κύριε Παπακοσταντίνου, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι κάτι καινούριο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά, δεδομένου ότι το Μάρτιο του 2013 είχε ληφθεί η απόφαση της Βουλής για τη σύσταση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, το οποίο όμως παρέμεινε ανενεργό για χρόνια, ενώ το 2015, στις 28 Απριλίου του 2015, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση του Εθνικού Ταμείου. Σωστό. Άρα υπήρχε εκ των προτέρων η αναγνώριση. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αναγνώριση και αναγνώριση. Υπήρξε ένα ταμείο αλληλεγγύης, το οποίο ταμείο αλληλεγγύης δημιουργήθηκε χωρίς να πει κανένας τι θα έκανε αυτό το ταμείο, εξού και δεν έκανε τίποτε. Εξού και σε κάποιο στάδιο το 2015 αποφασίστηκε η κατάργησή του, πράγμα το οποίο πάλι δεν έγινε. Και τώρα φαίνεται να ενεργοποιούν αυτό το ταμείο. Εμείς το βλέπουμε ως ένα βήμα. Τώρα μικρό, σας έχουν καλέσει, σας έχουν ζητήσει την άποψή σας? Όχι. Εκείνο το οποίο εμείς αναμένουμε να γίνει, διότι έγινε χθες μια εξαγγελία, η οποία εξαγγελία μιλά για τη δημιουργία αυτού του ταμείου, το οποίο δεν είναι ταμείο αποκατάστασης, αλλά ταμείο κοινωνικής συνοχής ή αλληλεγγύης. Θα υπάρχουν κριτήρια σε ό,τι αφορά αυτό το ταμείο, τα οποία θα είναι κοινωνικής μορφής, οικονομικής μορφής, νομικής μορφής κλπ. Και εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το να υπάρχουν κριτήρια. Φτάνει αυτά τα κριτήρια να είναι γνωστά και να είναι γνωστά εκ των προτέρων. Επίσης, σε αυτόν το ταμείο έχει μπει ένα ποσό, το οποίο ποσό δεν είναι προς διαμοιρασμό, αλλά είναι για να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αντιλαμβανόμαστε είναι αυτά τα οποία θα συζητηθούν τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Και εμείς οφείλω να υπενθυμίσω άπαντες ότι έχουμε πολύ πικρή μπήρα σε ό,τι αφορά διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και αναφέρομαι στα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της λαϊκής, τα οποία ανέλαβε η Αρχή Εξυγίανσης το 2013, είχαν αξία 900 εκατομμύρια και σήμερα που μιλούμε η αξία τους είναι κάτω από 300 εκατομμύρια. Επομένως όλα αυτά τα πράγματα, ναι, αναγνωρίζουμε ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όλα αυτά τα πράγματα, είναι λεπτομέρειες, σημαντικότατες λεπτομέρειες, οι οποίες πρέπει να ρυθμιστούν πριν να κλείσει η Βουλή στα μέσα του Δεκέμβρη. Διαφορετικά, αυτό το οποίο ακούσαμε χθες και ενδεχόμενα αυτό το οποίο θα ακούσουμε και αρχές της ερχόμενης εβδομάδας μετά την συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, να είναι πράγματα τα οποία να ακούγονται θετικά, αλλά να μην έχουν κάποια συνοχή ή κάποια συνέχεια. Επομένως, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά η οποία πρέπει να γίνει και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα προλάβετε, πιστεύετε, θα προλάβουν και η Βουλή? Καλά κάνουν να προλάβουν. Είχαν 4,5 χρόνια. Επομένως, αν τα άφησαν μέχρι την τελευταία στιγμή, είναι θέμα δικών τους και καλά κάνουν να προλάβουν. Διαφορετικά, δεν μπορούμε εμείς να πιστούμε με μια εξαγγελία ότι κάτι γίνεται. Ναι, αναγνωρίζουμε το βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ναι, το χαιρετίζουμε, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν για να μην μείνουμε πάλι μόνο σε εξαγγελίες. Όταν λέμε υπάρχουν πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα? Όπως για παράδειγμα, οι κανονισμοί με τους οποίους οι οποίοι θα διέπουν τη διαχείριση αυτού του ταμείου. Επειδή τώς αγγίζει και το Σύνταγμα, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό σας... Βεβαίως πρέπει να είναι και συνταγματικά διασφαλισμένο αυτό το οποίο θα γίνει και κοινοβουλευτικά εγκεκριμένο, διότι ορισμένα από αυτά τα πράγματα τα οποία εξ όσων έχουμε αντιληφθεί είναι στο πλάνο της εκτελεστικής εξουσίας να κάνει, χρειάζονται και κοινοβουλευτική έγκριση. Επομένως όλα αυτά πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν πριν να κλείσει η Βουλή. Διαφορετικά δυστυχώς θα παραμείνουν εξαγγελίες.
Να σας ρωτήσω κάτι έτσι ευθέως, κύριε Παπακοσταντίνου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σχέδιο, το είπε ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, δεν έχει ετοιμαστεί σχέδιο για το ΠΚΙ και πότε θα αποζημιωθούν, αλλά ούτε πόσα θα πάρει ο καθένας. Βεβαίως η λέξη αποζημίωση, το ξέρετε καλύτερα από μένα, δεν χρησιμοποιείται για ευνόητους νομικούς καλύτερα λόγους. Λοιπόν, εφόσον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, πιστεύετε ότι όσα δεν έγιναν τόσα χρόνια θα γίνουν τώρα μέσα σε λίγες μέρες? Ότι θα προλάβουμε δηλαδή το deadline πριν από το κλείσιμο της Βουλής? Αυτό είναι θέμα κατά κύριο λόγο της εκτελεστικής εξουσίας. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει? Αυτό ρωτώ. Μα δεν έχει σημασία το τι πιστεύουμε εμείς. Εμείς έχουμε ένα πλάνο. Το πλάνο μας ήταν ότι στις 18 του Νιόβρη θα έκαναμε γενική συνέλευση για να αποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πορευθούμε σε ό,τι αφορά τις προεδρικές εκλογές. Έχουμε μεταθέσει, αναστείλει αυτήν την γενική συνέλευση για πιο αργά, για να τους δώσουμε την ευκαιρία να κάνουν όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Διότι εάν δεν γίνουν, τότε πολύ σωστά λέτε δεν υπάρχει πλάνο, διότι η εξαγγελία δεν είναι πλάνο. Η εξαγγελία είναι εξαγγελία. Εμείς χρειαζόμαστε πλάνο. Και λέτε έχει μείνει πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Από το Μάρτιο του 2000, από το Μάιο, με συγχωρείτε, του 2013, εμείς είχαμε προτείνει διάφορα πράγματα, υποβάλαμε ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση, την οποία εξηγήσαμε επανειλημμένα σε άπαντες. Εάν έχουν μείνει μέχρι την τελευταία στιγμή, πρόβλημα δικών τους. Καλά κάνουν όλα αυτά τα οποία έχουν ανακοινώσει, εξαγγείλει κλπ. Να τα φέρουν σε μια υλοποιήσιμη μορφή. Διαφορετικά παραμένουμε σε εξαγγελίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Πάμε και στους κάτοχους τραπεζικών αξιογράφων. Μαζί μας ο κύριος Φίβος Μαυροβουνιώτης. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυροβουνιώτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, το δικό σας σχόλιο. Καταρχάς, οι κάτοχοι αξιογράφων συμπεριλαμβάνονται στις ομάδες που θα αποζημιωθούν από, αυτό το ταμείο? Όταν συζητεί τώρα αυτό το θέμα από τον πρόεδρο του Συραγερμού και τον κύριο Λιλίκα, σε αυτή τις σκέψεις που έκανα για να ετοιμάσουν κάτι, είμαστε μέσα. Τώρα όμως εχθές δεν άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών να κάνει αναφορά για το θέμα των κατόχων τραπεζικών αξιογράφων και είναι πολύ λυπηρό και ανησυχητικό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το βλέπω σαν μια σπασμωδική κίνηση αυτό το πράγμα. Δεν ένας απλός άνθρωπος θα αντιληφθεί ότι δεν έπρεπε να μείνουν την τελευταία στιγμή να αποφασίσουν για να κάνουν ή να κάνουν στην ουσία μία πρόταση νόμου, δηλαδή μία πολιτική απόφαση, η οποία στην ουσία πρέπει να μετατραπεί σε νομική υποχρέωση. Εάν είναι μία πολιτική απόφαση, τώρα υλοποιείται, αύριο αναιρείται. Έτσι επιβάλλεται ό,τι και να κάνουν. Πρέπει να κάνουν νομοσχέδιο για να κατοχυρώσουν αυτή τη προσπάθεια για να πετύχουν μία ανεξόδικη διευθέτηση. Εν πάση περιπτώσει, μιλούν για μερική αποζημίωση και σε βάθος χρόνου. Εγώ εκείνο το οποίο τονίζω είναι πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουν αυτή τη σκέψη και να έχει πρακτική εφαρμογή, να μην είναι αόριστο. Δηλαδή φαίνεται ότι και ένας απλός πολίτης αντιλαμβάνεται 99% των ανθρώπων μίλησα μέχρι σήμερα. Το είδαν με τη λογική ότι τούτοι σκεφτήκαν τώρα 2 μήνες πριν τις εκλογές να κάνουν αυτά τα πράγματα, αφού ήταν πλήρως ενημερωμένοι. Τους συναντήσαμε δεκάδες φορές και μας υπόσχονται ότι θα μας δικαιώναν. Εφάνηκε όμως ότι αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει και μας ανησυχεί πάρα πολύ ότι κάποιοι πείθονται και λυπούμε, διότι προσπαθούν με αυτόν τον έντεχνο και δόνιο τρόπο να διασπάσουν ακόμη και, και τους κατόχους αξιογράφων αλλά και τους καταθέτες τους κουρεμένους. Ότι τάχα προσπαθούν και ότι τάχα θα κάνουν αυτά τα πράγματα, τα οποία εγώ αμφιβάλλω πολύ αν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα με τη λογική που τους χαρακτηρίζει. Εν πάση περιπτώσει, κάθε κίνηση που γίνεται προς το καλύτερο είναι καλοδεχούμενη, αλλά να γίνονται κινήσεις με εντυπότητα και όχι να είναι παραπλανητικές εν όψη των ερχόμενων προεδρικών εκλογών. Το timing που γίνεται αυτό το πράγμα είναι πολύ υποπτώρο ότι δεν είναι πιθανότατα για να κερδίζουν ψήφους από τους
κουρεμένους από τους κατόχους αξιογράφων. Μήπως το timing, επειδή μόλις πήραμε και ένα μήνυμα από ακροατή, μήπως το timing δεν έχει να κάνει μόνο με τις προεδρικές εκλογές? Εδώ ένας ακροατής μας αναφέρει σε μήνυμά του ότι επίκυνται σύντομα μάλιστα αποφάσεις από διαιτητικά δικαστήρια του εξωτερικού μέχρι το τέλος του χρόνου και ότι όλα αυτά είναι απλώς πυροτεχνήματα για να καλύψουν την όλη εξέλιξη. Υπάρχει τέτοιο θέμα, επίκυνται καταδικαστικές αποφάσεις? Ένα λεπτό για να καταλάβω. Όταν μιλάτε για διαιτητικά δικαστήρια, εμείς δηλαδή το κράτος ή οι καταθέτες? Δεν μπορώ να το αντιλαμβάνεστε. Πιθανό, δεν ξέρω. Εμείς πάντως δεν αποταθήκαμε σε διαιτητικά δικαστήρια. Εκείνο που γνωρίζουμε εμείς πολύ καλά, οι κάτοχοι αξιογράφων, εφοδιάσαμε δικηγόρους στην Αθήνα, σε Μπάτρα, στην Κρήτη κλπ. Με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στο χέρι και κερδίσαν όλες τις υποθέσεις. Ότι οι κάτοχοι αξιογράφων επέσαν θύματα δόλιων πρακτικών των τραπεζών και κερδίσαν όλοι οι κάτοχοι αξιογράφων στην Ελλάδα τις υποθέσεις και μάλιστα σε περίοδο 20-22 μηνών. Η δε τελευταία υπόθεση που πήγαινε στο εφετείο, στο τριμερές εφετείο Ναρίσης, πάλι έχασε την υπόθεση η τράπεζα και εξανάγκασε την τράπεζα το εφετείο να προχωρήσει όχι μόνο στην αποζημίωση άμεσα, αλλά και ψυχική ροδίνη και έξοδα δικηγορικά και τόμους κλπ. Εμάς η περίπτωση των αξιογράφων είναι καθαρότατη, ότι επέσαμε θύματα δόλιων πρακτικών αποδεδειγμένα κλπ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και αναμένουμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ακόμη είναι πρόεδρος, να υλοποιήσει τις προεκλογικές και μετεκλογικές του δεσμεύσεις. Εμάς μας είχε διαβεβαιώσει και προεκλογικά και μετεκλογικά ότι αναγνώριζε ότι επέσαμε θύματα δόλιων πρακτικών των τραπεζών και ότι θα μας δικαιώνε. Αυτό δεν το έχει πράξει. Και μου το έλεγε μάλιστα εμένα προσωπικά σαν επαρχιακός γραμματέας του Δημοκρατικού Συναδελφού που ήμουν τα τελευταία 8 χρόνια. Ήμουν επικεφαλής και των προεκλογικών εκστρατιών και του ιδίου του Προέδρου και προηγουμένως κλπ. Αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί. Έστω και τη Βιστάδη αναμένω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκον Αναστασιάδη, να κάνει νομοσχέδιο το οποίο να είναι συνταγματικά διασφαλισμένο, να το περάσει από τη Βουλή, το περιεχόμενο του να είναι μέσα στο μέτρο της λογικής και όχι του ευταίου για μας. Το επιθυμητό είναι επιθυμητό, αλλά από την άλλη πλευρά, εμείς γνωρίζουμε ότι πρέπει κάποιοι να είχαν αποπληρώσει την προσπάθεια της διχρακοπίας του κράτους. Ήταν άραγε όπως δίκαιο να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και οι ιδιωτικές συμβάσεις και να πέσουμε εμείς τα μεγάλα θύματα? Εδώ είναι αυτό το ερώτημα. Κύριε Μαυροβουνιώτη, υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα πολύ πιο απλό. Δεδομένου ότι είχε ληφθεί απόφαση από τη Βουλή το Μάρτιο του 2013 για τη σύσταση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και τον Απρίλιο του 2015 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση του Ταμείου διότι είχε μείνει ανενεργό, τώρα γιατί να αλλάξει κάτι? Κοίταξε, ακριβώς εδώ που τονίζω ότι δεν λειτουργούν δίκαια, δεν λειτουργούν μεροληπτικά, ίσως επιπόλαια, σπασμωδικές κινήσεις. Είναι τώρα ώρα να σκεφτεί για 2-3 μήνες πριν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αν δεν γίνει νομοσχέδιο το οποίο να μας κατοχυρώνει και η πολιτική απόφαση να γίνει νομική υποχρέωση, δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η συμφωνία που έκαμε με το Eurogroup, έτσι ώστε αν παρθούν αποφάσεις εναντίον των τραπεζών και οι τράπεζες δεν μπορούν να αποζημιώσουν, τότε το κράτος να λάβει την ευθύνη της αποζημίωσης. Αυτό υπάρχει στο μνημόνιο. Μου το έδωσε γραπτός ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Το έχω γραπτός και το επιβεβαίωσε και εχθές βαλιστά. Ότι είναι υποχρεωμένο το κράτος σε περίπτωση που παρθούν αποφάσεις δικαστικές εναντίον των τραπεζών και δεν έχει τράπεζα, το κράτος να έχει την ευθύνη της αποζημίωσης. Ζήτησα όμως από τον πρόεδρο να έρθει να το επιβεβαιώσει, να το περάσει από το Υπουργικό του Συμβούλιο, να το κάνει νομική υποχρέωση από μια πολιτική συμφωνία και να προχωρήσει παρακάτω έστω και με αυτόν τον τρόπο. Εκείνο που, δηλαδή, τι εννοώ με αυτόν τον τρόπο? Αυτοί οι οποίοι εγκυρίσαν αγωγές να ξέρουν ότι εφόσον είναι της λαϊκής και η λαϊκή δεν θα μπορεί να αποζημιώσει, διότι θα πάει σύντομα για εκκαθάριση, τότε να έρθει να υλοποιήσει τη συμφωνία που έκανε με το Eurogroup. Αυτό δυστυχώς δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με στενοχωρία φάνταστα, διότι με άφησε και πέραν εκτεθειμένων που το διατυμπάνησε από τη μία άκρη της Κύπρου μέχρι την άλλη σε όλους τους κατόχους αξιογράφων και τελικά αναγκάστηκα να το ζητήσω από τον πρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος μου το έδωσε. Και το ρώτησα, μάλιστα και προχθές, λέω του αγαπητέ Αβέρο, γιατί δεν είστε να συντονιστείς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτόν τον οποίο εσύ επιβεβαιώνεις αδιαφυσβήτητα ότι θα έχει την υποχρέωση το κράτος.
έλα συνεργάστου, συνεργαστείτε μαζί με τον πρόεδρο και να προχωρήσετε να κάνετε αυτή τη συμφωνία που έγινε με το Eurogroup, να τη μετατρέψετε σε ένα νομοσχέδιο για να έχει νομική υποχρέωση το κράτος πλέον να το κάνει. Τώρα, όσον αφορά την εξώδικη, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Προσπαθούμε, υποβάλαμε πολλές προτάσεις. Και αυτά που λένε για φορολογούμενο πολίτη δεν ισχύουν. Εμείς τους δώσαμε πάρα πολλές προτάσεις και σκέψεις που θα μπορούσαμε να αποζημιωθούμε στο μέτρο του δυνατού, με κυβερνητικά ομόλογα, με κρατική περιουσία, να βρεθεί τρόπος τουλάχιστον να δοθούν οι πρώτες 100.000 για τους κατόχους αξιογράφων. Όχι αμέσως. Αν θεωρήσω ότι περίπου νομίζω πρέπει να είναι 180 εκατομμύρια για την ΛΕΚΗ και 190 για την Τράπεζα Κύπρου, γύρω στα 340-350 εκατομμύρια, θα μπορούσαν να τα διαθέσουν σε 5 ετήσιες δόσεις. Που αυτό ότι η σημερινή σημαίνει ότι 70 εκατομμύρια το χρόνο θα μπορούσαν να καλύψουν τις πρώτες 100.000 που θα εγκάλυπταν το 80% των επηρεαζομένων. Πάλι δεν το έκαμα. Και ακούω να ανακοινώνουν συνεχώς έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων σε μια στιγμή που έχω μέσα στο σύνδεσμο ανθρώπους που πεινούν, δυστυχούν. Έχουμε ανθρώπους που είναι άστεγοι. Έχουμε αυτοκτονίες. Έχουμε τόσα τραγικά πράγματα. Και στην προσπάθεια τους να κερδίσουν ψήφους τώρα, ανακοινώνουν έργα το ένα μετά από το άλλο. Εμάς δεν επιβάλλεται και να είναι τα πράγματα έτσι με τη σειρά τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να πάρουν κάτι. Δεν πήραν τίποτα απολύτως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ αναμένω, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, αρέντο τον αγώνα, για να δικαιωθούμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να δικαιωθούμε. Οι αποφάσεις όλων των δικαστηρίων της Ελλάδας, της Πάτρας, της Αθήνας, της Κρήτης επιβεβαιώνουν αυτό το πράγμα, ότι οι τράπεζες κατηγορηθήκαν, βρεθήκαν ένοχες και τους αναγκάσαν μάλιστα οι αποφάσεις του δικαστηρίου να είναι εκτελεστές από 40 μέχρι 60%. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αναγκάσαν την τράπεζα να πληρώσει, ανάλογα με την περίπτωση και της ηλικίας του ατόμου και της οικονομικής του κατάστασης, δέχθηκε 60% και αφαίρει μετά να κάνει έφεση. Έφεση που έγινε πρόσφατα στο τριμελές εφετείο Λάρισσας, πάλι έχασε την υπόθεση της Τράπεζα Κύπρου. Και τους είπαν ότι δεν χρειαζόταν να κάνετε καν έφεση. Είναι εντελώς αδικαιολόγητη. Και καταδικάσαν την τράπεζα να πληρώσει του κατόχου αξιογράφων 680.000, ψυχική ροδίνη είναι 63.000, δικηγορικά έξοδα και ένα σωρό δηλαδή διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν τα έξοδα τους. Και καλώ αυτή τη στιγμή που μιλώ όλους τους εμπλεκόμενους και το κράτος και την Βουλή να συνεργαστούν όλοι μαζί και τις τράπεζες και την Κεντρική Τράπεζα που έχει βαρύτατες ευθύνες να συμφωνήσουν να βρουν τελικά μια λύση σε αυτό το θέμα και δεν είναι όπως θέλουν να λέγουν ότι 10 δις. Εγώ είμαι σε επαφή μαζί με τον Άδωνη του Συγκαλά και συνεργαζόμαστε. Πού ευρεθήκαν τα 10 δις? Εμείς τα ρίξαμε γύρω στα 2,5 περίπου δις και για τους κατόχους αξιογράφων και για τους κουρεμένους καταθέτες. Και δεν τους είπαμε δώστε μας τώρα, διότι είναι αυτά τα λεφτά, διότι παραπλανούν τον κόσμο ότι εμείς θέλουμε τα τώρα και πού θα έβρει το κράτος 10 δις ουδέποτε, ουδέν αναλυθέστερον. Ουδέποτε είπαμε αυτό το πράγμα. Μιλούμε για πολύ χαμηλότερο ποσό και μιλούμε και με διάφορους τρόμους αποζημίωσης. Να δοθούν, είπαμε, οι πρώτες 100.000, αν μπορεί να δοθεί και το ανάλογο ποσό που θα δοθεί στους κατόχους αξιογράφου, μπορεί να δοθεί και στους καταθέτες, έστω για να επήραν τις πρώτες 100.000. Να βρεθεί η χρυσή τομή λύσης μεταξύ των εμπλεκομένων για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Δυστυχώς, κάποιος είπε προηγουμένως ότι δεν θέλετε να γίνονται έργα. Δεν θέλουμε να γίνονται έργα, προς Θεού. Αλλά πριν να κάνεις εκείνο το έργο, το οποίο περίμενε μερικά χρόνια να το κάνεις και σκέφτηκες να το κάνεις τώρα, πιο μήνες πριν από τις εκλογές, άντεξε ακόμα λίγο, δώσε κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους που πεθαίνουν από δυστυχία, σταματούν τις σπουδές των παιδιών τους, συνταξιούχοι, δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν τα φάρμακα τους, έχουν αυτοκτονίες μες στο σύνδεσμο και αυτοί ούτε τους ενδιαφέρει. Προσπαθούν να δημιουργήσουν τάχα ότι θα κάνουν έργα. Εγώ αμφιβάλλω αν θα υλοποιηθούν, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω, μπορεί και δεν μπορεί και όχι. Και δεν κάνουν καμία κίνηση έτσι ώστε να στηρίξουν για αυτούς τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρογνιώτη. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Με τους φίλους. Με το Τέρι. Με τους συναδέλφους. Πάντα Άστρα. Παίζει δυνατά. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited.
αθλητικό παράθυρο στη συνέχεια με την Κατερίνα Κυριάκου. Καλή σου μέρα, Κατερίνα, σε ακούμε. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ελλάδος, η οποία δέχθηκε τη συντριβή χθες βράδυ από την Κροατία στο Ζάκρεπ με 4-1, έχασε το συγκρότημα του Μίχαελ Σκίμπε. Τα λάθη στήχησαν. Νομίζω ότι δεν περιμένει ότι η Εθνική Ομάδα της Ελλάδος θα είχαν με αυτό το σκορ χθες βράδυ και μόνο με θαύμα μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2018, το οποίο θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στη Ρωσία. Ο επαναληπτικός θα γίνει την Κυριακή στο στάδιο Καραϊσκάκη και αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους Έλληνες για να περάσουν στην τελική φάση του Μουντιάλ. Τραγική εμφάνιση, είναι και χαρακτηριστική η τίτλη και στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες σήμερα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα παιδαριώδη λάθη στήχησαν στην ομάδα του Μίχαελ Σκίμπε. Λοιπόν, έχουμε στα υπόλοιπα θέματα. Η εθνική μας ομάδα σήμερα αγωνίζεται στις 3, στις 5 τοπική ώρα, στις 3 με την Γεωργία στο Γκόρι, διεθνές φιλικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο από μια σειρά αγώνων που θα γίνουν μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, προκειμένου η εθνική μας να είναι έτοιμη για τις επισήμες υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα εθνών. Ο αγώνας, είπαμε, θα γίνει στην πόλη Γκόρι. Είναι ένα στάδιο χωρητικότητας 5.000 περίπου θεατών. Και στο σημερινό παιχνίδι αναμένεται ότι θα είναι γεμάτο. Αυτό είναι τα μηνύματα που παίρνουμε από την Γεωργία. Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά που τα τελευταία 20 χρόνια η Εθνική Γεωργίας θα αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο εκτός από αυτό που έπαιζε στην Τυφλίδα. Έγιναν κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Μπεν Σιμών χθες βράδυ. Είπε ότι σε τέτοιους αγώνες για τον ίδιο είναι εξίσου σημαντικό να δει να βγαίνουν στο γήπεδο κάποια πράγματα που δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές του, μέσα από τα οποία θα προκύψει και μια καλή εμφάνιση για την ομάδα μας. Είπε επίσης ότι στην εθνική ομάδα κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, δηλαδή από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που κάλεσε θα πρέπει να δείχνουν και να αποδεικνύουν κάθε φορά ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Δεν αποκλείεται στην επόμενη κλίση του να δούμε και κάποια άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια των Μπαράς, επανέλθω στο θέμα το που ξεκινήσαμε στο πρόγραμμα. Απόψε θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Σουηδία και την Ιταλία. Ξεκινά στις 9:45. Και εχθές, εκτός από την ήττα της Ελλάδας με 4-1, η Ελβετία νίκησε εκτός έδρας με 1-0 τη Βόρειο Ιρλανδία. Και τα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες βράδυ, οι επαναληπτικοί θα γίνουν την προσεχή Κυριακή. Απόψε έχουμε το πρώτο παιχνίδι, όπως είπαμε, ανάμεσα στην Σουηδία και την Ιταλία. Βέβαια θα έχουμε και άλλα παιχνίδια αύριο και μεθαύριο που αφορούν αυτή την φάση, την φάση των Μπαράζ για τα τελικά του Μουντιάλ 2018. Στα υπόλοιπα θέματα, η Ομόνια Ραράτ πήρε τον ντέρπι, νίκησε το Αποέλ 5-3, η Ανόρθωση νίκησε την ΑΕΛ 8-3, το Θόηλα Κατάμιας έχασε από τον Εθνικό Λατσόν 2-5, η ΑΜΕΚ Καψάλου νίκησε 4-1 την ΑΕΚ Λάρνακας. Σε ό,τι αφορά το τένις, ο Μάρκος Παγδαντής, παρά την προσπάθεια που έκανε, αποχώρησε από το τουρνουά της Μπραντισλάβας λόγω τραυματισμού. Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ αγωνιζόταν με τον Εστονό Γιούρκεν Ζόπ στον αγώνα της προημιτελικής φάσης και ο Παγδατής δυστυχώς αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Να δούμε τι γράφει σήμερα ο αθλητικός τύπος. Δεν υπάρχει
δεν υπάρχουν παιχνίδια σε ό,τι αφορά την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία, να πούμε το πρόγραμμα. Τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν όλα αύριο, 11 Νοεμβρίου, στην τρίτη κατηγορία. Φίνικα Αγία Μαρίνα Χρυσοχού Ελπίδα Στρομερίτη, Ονίσιλο Σωτήρα Ολυμπία Λιμπιών, Διγενή Μόρφου Αχυρώνα Λιοπετρίου, Εθνικό Λατσιών Ενή Διγενή Ήψονα, Απέπι Τσιλιά με Απέρα Χωρίου, ΑΠΕΑ Κροτηρίου Ορμίδια, Ακρίτα Χλώρακα Σπέγια και Ενάδ Πόλη Χρυσοχού Λεβαδιακό Σαλαμίνα Λιβαδιών. Όλα τα μάτς θα ξεκινήσουν στις 2.30 το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρωτάθλημα της επίλεκτης κατηγορίας TOC, το πρόγραμμα έχει ως εξής. Αύριο στις 2.30 το μεσημέρι, Δόξα Παλιομετόχου Ελιά Λιθροδόντα, Φρέναρος Ρωτσίδης Μάμαρης, Κόρνος Κούρης Ερήμης, Κυρακλής Γυρολάκου Ελπίδα Ξυλοφάγου. Την Κυριακή, Ορφέας Άτλας Αγλατζάς, Ομόνια Ψευδά Αμαθούς Αγίου Τείχωνα και Ποσειδώνας Γιόλου Αένα Γιού Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου. Στην πρώτη και στην δεύτερη κατηγορία δεν θα έχουμε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκυριακό. Θυμίζουμε ότι η επόμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας θα έχουμε το μεγάλο ντέρπι ανάμεσα στην Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ, το ντέρπι αυτό το οποίο θα γίνει Παρασκευή 17 Νοεμβρίου. Στην Ευρωλίγκα να πούμε ότι έχουμε σήμερα μεγάλο παιχνίδι στις 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για την έκτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Τα άλλα μάτς: Κίμγκι Μπασκόνια, Μπάμπερκ Φενερμπαξέ, Μάλακα Ερυθρός Αστέρας. Η προσοχή βεβαίως των Ελλήνων και των Κυπρίων τελικά επικεντρώνεται στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχει τη δική του ιδιαιτερότητα αυτό το μάτς. Σε ό,τι αφορά τις ομάδες στο ποδόσφαιρο, για τις δικές μας ομάδες, θα γίνουν κάποια φιλικά σήμερα. Η ΑΕΛ παίζει με τη ρωσική Ούφα στο Τσίριο Στάδιο, με πάρα πολλές απουσίες η ομάδα της ΑΕΛ. Η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας έχει αυτή φιλικό σήμερα. Στην ΑΕΚ έχουν τριήμερο ρεπό ξεκούρασης. Έχουμε ντέρπι στο Βόλεϊ ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση για την πέμπτη αγωνιστική. Τα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 8 για το Βόλεϊ Ανδρών, ΑΠΟΕΛ Ανόρθωση, ΑΕΚ Καραβάνια Σαλαμίνα και Παφιακός Ολυμπιάδα Φρενάρους. Λοιπόν, ο αγώνας αναγίνησης στην Ρίγκα, να το πούμε, με την Ομόνια αναβλήθηκε λόγω των υποχρεώσεων που έχει η ομάδα της Ομόνιας και θα παίξει το παιχνίδι με την πολωνική Γιαστρέψκη. Λοιπόν, να δούμε τι γράφει σήμερα ο αθλητικός τύπος Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε για το χθεσινό θέμα που προέκυψε με την εξαγγελία του κυρίου Αναστασιάδη, πρόεδρου της Δημοκρατίας, και τη δήλωση που είχε κάνει. Τα είπαμε χθες, το αναλύσαμε και χθες το πρωί και το μεσημέρι βεβαίως. Αργά το βράδυ βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις από την ΑΕΚ και από την Ανόρθωση. Εξέφρασαν έτσι τις ευχαριστίες τους προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και χαιρέτησαν την απόφαση την οποία ανακοίνωσε ο κύριος Αναστασιάδης προχθές για διαγραφή χρεών προς το κράτος μέχρι τις 30 του 2007, τα σωματεία όλων των κατηγοριών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γράφει ο αθλητικός τύπος. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με την εφημερίδα Χαραυγή. Γερότες της Εθνικής Κύπρου. Στο σημερινό φιλικό με τη Γεωργία Ομοσπονδιακός, ο τεχνικός Ραμπεν Σιμών αναμένεται να δει σε πρακτική εφαρμογή αυτά που δουλεύει με τους διεθνείς προπονήσεις. Ρίχνονται στην πρώτη μάχη μεταξύ τους Σουηδία και Ιταλία για το μπαράζ. Ντέρπι Ιωνίων με τον Ολυμπιακό να φιλοξεί τον Παναθηναϊκό. Τρία προβλήματα που δεν προκαλούν όνομας ανησυχία στην Ανόρθωση. Προεδρική στήριξη στο Σάββατο Αμιανού για παραμονή στον Πάγκο. Η δήλωση που έγινε χθες στον Άστρα από τον πρόεδρο της Ελκής Ορόκλινη, τον κύριο Αντιλόπα. Νέες δοκιμές, η ΕΛ δίνει φιλικό στις 6. Φιλικό και στο Αμόχωστος. Τρίμερο ρεπό ξεκούραση στην ΑΕΚ. Η ΚΟΠ αποκαθιστά την αλήθεια για τις οφειλές των σωματείων. Η εξαγγελία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, γράφει Καραυγή, για διαγραφή τους είναι η εφαρμογή συμφωνίας που έγινε με την κυβέρνηση 2007 για χρέη που είχαν γίνει μέχρι τότε. Από τότε πέρασε άλλη μια δεκαετία. Η Ομόνια νικήτρια στον τέρφι του Φούτσαλ. Βούλιαξε στο Ζάγκρεπ η Ελλάδα. Τραγική εμφάνιση και ήταν με 4-1 από την απομακρύνια από το Μουντιάλ
18, έμεινε στις εντυπώσεις Εθνική Ελπίδων. Να πούμε ότι πραγματικά ήταν κρίμα για τις ελπίδες μας, οι οποίες έχασαν με 3-2 στις καθυστερήσεις. Ήταν πίσω στο σκορ 2-0, κατάφερε και ισοφάρισε η Κύπρος. 2-2 όμως το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, το Βέλγιο πήρε την νίκη με 3-2 και τώρα η συνέχεια για την ομάδα της Κύπρου, της Ελπίδες, είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη με αντίπαλο την Ουγγαρία στη Λάρνακα. Νέος πονοκέφαλος για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά αφορά τον Γιάννη Αναστασίου, απαιτεί 120.000 ευρώ. Για να δούμε, ο Παναθηναϊκός με τα πολλά του προβλήματα, άνετη και ωραία η ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τα παιχνίδια χθες βράδυ στην Ευρωλίγκα. Μεγάλη νίκη πέτυχε και η Μακάμπι Τελαβίβ της Ρεάλ Μαδρίτης 90-83, ΤΣΣΚΑ Μόσχας Βαλένθια 94-67, Μιλάνο Ζαλκίρης Κάουνας 62-94 και Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 85-89. Πάμε στην εφημερίδα Sportay. Της αλήθειας η εφημερίδα Sportay. Ό,τι και αν είναι, είναι ανάσα. Ο τίτλος με φωτογραφία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση διαγράφει τα παλιά χρέη και τα σωματεία. Θα κινηθούν πιο άνετα για αποπληρωμή των νέων τους οφειλών. Όσοι μέχρι τώρα έβρισκαν άλλους πόρους και διευθετούσαν τις πληρωμές, μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν τις χορηγίες από το κράτος μέσω του ΚΟΑ. Πίστη για νίκη, στην Ομόνια κινούνται σε ρυθμούς Ιόνιου Ντέρπη και ακόμα δεν ξεκαθάρισε το σχήμα του Πάμπου. Στην Κύπρο δεν χάνει ο Απόλλωνας, κεφάλια και γκολ στην ΑΕΛ. Τεστ στη Γεωργιά για την εθνική ομάδα της Κύπρου. Η αλήθεια για τον Κάσε στην ΑΕΚ, ό,τι θέλει θα το έχει. Η διοίκηση της κυρίας είναι διατεθειμένη να δώσει τα πάντα στο Ρόνι Λέβη το Γενάρη, γράφει η Sportay. Πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Λοιπόν, δικιά σου η εφημερίδα αυτή, Γιώργο. Λοιπόν, στα γρήγορα, βαθμολογία UEFA, αδιάφοροι για το 2019, τι γίνεται όμως με το 2020, χτίζουμε για το μέλλον, συλλέγοντας βαθμούς, διατηρούμε πιθανότητες για διπλή εκπροσώπηση στο Champions League μετά από 3 χρόνια. Εξέταση με φόντο το αύριο για την εθνική μας. Στο πιστόφυλλο Telstar, η επιστροφή, η επίσημη μπάλα του Μουντιάλ 2018, μπαράς Ευρώπης, νίκη 0-1 η Ελβετή. Κατώτερη των περιστάσεων η Ελλάδα και δίκαιη συντριβή στην Κροατία, μπλόκο για Ρωσία. Χρόνο σε όλους στο 5-2 επί του Θόη, τα νέα από τον ΑΠΟΕΛ. Εθνική Ελπίδων, άδικη ήττα στο 92. Έφτασε στο 2-2 χθες βράδυ στο Βέλγιο, όμως δυστυχώς έχασε 3-2 στις καθυστερήσεις και μεγάλη προσπάθεια δεν επιβραβεύτηκε. Ντόπες Μαρινάκη πριν την αποχώρηση, στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, σε μια κίνηση να δείξει ότι παραμένει στο πλευρό της ομάδας ο Μαρινάκης. Και Παναθηναϊκός Αναστασίου, ο νέος οικονομικός Μπελάς. Αποχώρησε ο Παγδατής τραυματίας από το διεθνές τουρνουά, χωρίς να ολοκληρώσει τον αγώνα. Και τέλος, πράσινο τον Τέρπι με 2 γκολ στο τελευταίο λεπτό. Η Ομόνια κέρδισε τον πρωτοπόρο από ΕΛ με 5-3 και τον υποχρέωσε στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα Φούτσαλ. Πάμε στην εφημερίδα Goal News, φιλελεύθερος. Η Τριανδρία και ο Λαρένα για το Άλμα. Ο Μουρίγιο είναι ο πιο παλιός από τους 3 σωματοφύλακες της ΑΕΚ. Ο Καταλά μετρά τις πιο πολλές συμμετοχές. Ενώ τρίτος στη λίστα είναι ο Τομάς. Άρχισαν να ζεσταίνονται, στο Αποέλ ανεβάζουν πλέον στροφές εν ώψη του ντερμπ με την Ομόνια. Φιλική νίκη επί του Θόη, 5-2, αυτό που είπες νωρίτερα. Γιώργο, πρωτάθλημα και Champions League. Ο στόχος του Ντάνιελ Μπράνιτς, ο ποδοσφαιριστής ανόρθωσης, διεθνής με την Κροατία, έκανε κάποιες δηλώσεις χθες. Στην ανόρθωση εξέφρασαν ικανοποίηση για την εξαγγελία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τη διαγραφή των χρεών μέχρι το 2007. Εθνική όπως εγώ τη θέλω. Στις 3 σήμερα το φιλικό με τη Γεωργία. Σταθερή αξία ο Ντάρπι Σάιαρ. Πέτυχε ως τώρα 6 γκολ στο πρωτάθλημα. 2 λιγότερα από ό,τι πέρσι στους 10 πρώτους αγώνες και μπορεί να πιάσει την περσινή του απόδοση. Ο Κωνσταντίνος Παναγή κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το αιώνιο Ντέρπι. Αυτά έχει στο εξώφυλλο η εφημερίδα Goal News ο Φιλελεύθερος. Περισσότερα θα πούμε το μεσημέρι στο αναλυτικό αθλητικό πρόγραμμα Άστρα στη Σέντρα. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Καλημέρα σας. Αθλητικό παράθυρο. Πρωινή αθλητική ενημέρωση από τον Άστρα 92.8. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited.
Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Εκτός από σίδερα και πάνελ, τώρα διαθέτουμε και νέα προϊόντα και οικονομικές λύσεις για το σπίτι σας. Εξώπορτες, μεσόπορτες, παράθυρα, όλα σε τιμές αποθήκης. Ηλιακά φώτα και προβολής που φωτίζουν την αυλή σας χωρίς ρεύμα και air coolers που σας δροσίζουν με ελάχιστη ενέργεια. Επίσης, τεχνητό γρασίδι και συνθετικό deck υψηλής ποιότητας και πολλά άλλα σε τιμές που θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Περιοχή Σομπάς, Λευκωσία. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2287 70 77. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας πρωινής έκδοσης. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκυριακό και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 6 το πρωί με τη συνάδελφη Έλπης Γεωργίου. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πρωινή έκδοση. Όλα τα θέματα της τοπικής και διεθνούς επικαιρότητας στον Άστρα 92.8.